Ποιο να κάνω. Τη λέω τη Φωτεινή, θέλω να κάνει τον Νίκο Γκάνο. Μου λέει, α, τον Νίκο Γκάνο να κάνω. Τη λέω, ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν θέλει ούτε να με βλέπει. Πόσο δίκιο είχα. Δεν θέλει ούτε να με βλέπει ο Νίκος Γκάνος, αλλά δεν πειράζει. Εγώ τον αγαπώ. Τον συμπαθώ. Για να μην λέω τον αγαπώ, είναι μεγάλο ρήμα. Είναι βαρύ ρήμα. Πέρα από την πλάκα, όταν μου έδωσε την ιδέα, πίστευα ότι για να δεχτεί και τόσο γρήγορα, όταν μιλήσαμε πια στο τηλέφωνο, θα τα έχει λίγο ξεχάσει, θα τα διακομωδήσει λίγο. Κατάλαβε. Μάλλον έκανα λάθος. Οπότε δείτε τον Νίκο Γκάνο στο Καρουζέλ να μας μιλάει για την προσωπική του ζωή, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ναταλία, αλλά και την ίδια την Ναταλία. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Γκάνος και θα ανέβω στο Καρουζέλ μαζί με τη Φωτεινή. Για πάμε. Νίκο Γκάνο, είσαι τραγουδιστής, είσαι παρουσιαστής, είσαι δημόσιο πρόσωπο, τι είσαι τέλος πάντων? Είμαι μόνο τραγουδιστής. Μόνο, ε? Μόνο. Όλα τα άλλα ήταν λίγο τυχαία, λίγο έτυχαν. Μετάνιωσες που ασχολήθηκες με την τηλεόραση? Μετάνιωσα τη συγκεκριμένη περίοδο, στο συγκεκριμένο κανάλι, με συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί όπου έχω πάει, ξέρεις, και όπου έχω συζητήσει με ανθρώπους της τηλεόρασης, μου λένε ότι δεν είναι παντού έτσι, με αυτά που τους λέω. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου τηλεοπτικά? Δύσκολες στιγμές τηλεοπτικά δεν είχα. Γενικά δεν ενοχλούμαι εύκολα και άμα θέλω να κάνω κάτι το κάνω, άμα θέλω να πω θα το πω μπροστά σου. Οπότε δεν νιώθω δύσκολα, δεν νιώθω περίεργα, δεν νιώθω άβολα. Και γι' αυτό και είμαι αθόρμητος. Την Ναταλία μας τη συμπαθεί, δηλαδή. μπορώ να σου πω ότι τη συμπαθούσα πάρα πολύ πριν τη γνωρίσω.